Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην 26η και 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2018. Παρακαλώ τον κύριο Γραμματέα να αναγνώσει τα ονόματα των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων. 21, με συγχωρείτε, 21/10/2018. Αγγελουδάκης Μαρθαίος, απόν. Βέζος Λάζαρος, παρόν. Πενέτρα Βασάρου Ειρήνη. Ζαντιώτης Παναγιώτης, απόν. Κασιμάτη Μαρία, απούσα. Κατσανεβάκης Ιωάννης, απόν. Κομινός Γιώργιος, απόν. Κορώνης Μινάς, απόν. Στάθη Ελένη, απούσα. Μαρουλίδου Σουμέλα, Τατσία Ιωάννα, απούσα. Μεγαλοπονόμος Νικόλαος, απόν. Μεγαλοπονόμος Παναγιώτης, Πρωτοψάλτης Αντώνιος, Σουρή Ζαχαρίας, απόν. Φατσέας Δημήτριος, Χάρος Εμμανουήλ, απόν. Μάλιστα. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανάγνωση των ονομάτων και τους παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους, από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντα όπως βλέπετε κύριοι, κυρίες και κύριοι, παρόντα είναι τα 6. Δεν διαπιστώνεται απαρτία, άρα βάσει αυτού λύνεται, σύμφωνα με τον νόμο, η συνεδρίαση. Τα θέματα τα οποία ήταν προς συζήτηση, σύμφωνα με την πρόσκληση του Δημάρχου, την τηλεφωνική πρόσκληση του Δημάρχου και πρόσκληση επίσης τηλεφωνική προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, έτσι, με τηλεφωνικό μέσο, καθώς επίσης και SMS, είναι δύο θέματα τα οποία το πρώτο είναι η έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και αίτημα παράτασης του έργου συντήρηση επισκευή δημοτικής οδοποιίας. Και το δεύτερο θέμα, έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου επισκευές δεξαμενών αντιλιοστασίων β' φάση. Για να δικαιολογήσω, παρόλο ότι δεν είναι ο εισηγητής εδώ πέρα ο κ. Δήμαρχος, να δικαιολογήσω το κατεπήγον της έκτακτης αυτής συνεδρίασης, είναι ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία και συγκεκριμένα για το έργο το πρώτο, που όπως ανάγνωσα με την επικεφαλίδα, την έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και έτοιμα παράτασης του έργου συντήρησης επισκευή δημοτικής οδοποιίας, αυτό το έργο είχε έναρξη σημαντικής περίοδου 22/6/18 και τέλος καταληκτική ημερομηνία 22/10/18, δηλαδή έως και αύριο. Λοιπόν, σύμφωνα με διαβεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημάρχου προς εμένα, είναι ότι το θέμα θα πάει σε τακτική συνεδρίαση για το λόγο ότι δεν υπάρχουν αυξομοιώσεις στον πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Είναι τακτοποιητικός σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Δημάρχου προς τα εμένα και τα μεταφέρω τέλος πάντων σε εσάς, στο σώμα και στο σώμα. Λοιπόν, επί της διαδικασίας, εφόσον δεν υπάρχει απαρτία, εφόσον το Συμβούλιο είναι έκτακτο και όχι τακτικό για να πάει σε επίδοση μιας πρόσκλησης σε τρεις μέρες όπως λέει ο νόμος, λύεται η συνεδρίαση αυτή τη στιγμή χωρίς να υπάρχει ενημέρωση αναβολής, έτσι, για το θέμα αυτό. Λοιπόν, πριν να λήξω τη συνεδρίαση, ο κύριος Αντώνης Πρωτοψάλτης. Όχι ότι δεν ακούγεται στην κάμερα. Δεν έχουμε απαρτία. Μάλιστα. Εμείς προτείνουμε να αναβληθεί για απόψε το απόγευμα ή για αύριο το πρωί. Ναι. Την απόφαση του που μας λέτε όχι, ποιος θα την πει, αν την πει εσείς, πρέπει να έρθει ο εισηγητής λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος, να μας πει τι διαδικασία θα κάνει. Εφόσον είναι εισηγητής, πρέπει να έρθει ο εισηγητής. Δεν έχει μεταφέρει, πρέπει να έρθει ο εισηγητής. Ναι, διαμέσου του Δημάρχου, εγώ του ζήτησα να έρθει, εγώ του ζήτησα να είναι παρόν. Να είπε μόνο όταν υπάρχει απαρτία θα ήταν εδώ παρόν στην συνεδρίαση. Λοιπόν, εγώ μπορώ να το ξαναμεταφέρω κύριε, για να είμαι εντάξει ακόμα προς τα εσάς. Έτσι, και από εκεί και πέρα θα λύσουμε τη συνεδρίαση, εφόσον δεν υπάρχει εγνύο, ώστε να ανακοινώσουμε νέα αναβολή. Συγγνώμη, αυτά τα έχω δει όλα στην καριέρα μου στα 9 χρόνια. Απλά είναι το θέμα ότι είναι κάτι το οποίο, συγγνώμη, δεν τιμάει ούτε το θεσμό, έτσι, η απουσία, να πούμε, των συμβούλων σε μια τέτοια θέση που ξεκάθαρα ο καθένας μπορεί να ψηφίσει. Έτσι, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Η συνεδρία συλλύεται, έτσι, δεν υπάρχει εκ νέου νέα αναβολή να πούμε τη συνεδρίαση.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήρθατε. Ζητάω συγγνώμη για την απουσία. Ναι, για την απουσία δεν έρχεται. Ζητάω συγγνώμη από το σώμα. Ζητάω συγγνώμη από το σώμα ως προς την παρουσία αυτού του θεάματος. Όχι, είναι η ευθύνη η οποία με διακατέχει ως αίσθημα ευθύνης στη θέση που έχω, η οποία είμαι από εσάς εδώ να υπηρετώ και να υπερασπίσω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα κλείεται η συνεδρίαση. Λοιπόν, και εγώ ως προς το μέλλον να πω ότι εγώ ενημερώθηκα για την έκτακτη συνεδρίαση και όταν ήρθα στο Δήμο μου είπαν ότι τελικά δεν θα γίνει. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κουβέντα καφενείου. Αυτό δηλαδή δεν είναι δημοτικό συμβούλιο, που δεν με ενημέρωσε κανένα, με ενημερώσαν να έρθω και τελικά αποφασίσαν κάποιοι να μην γίνει το δημοτικό συμβούλιο. Συγγνώμη, πριν να το λύσω για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί πρέπει να είμαστε σαφείς, κύριε Παναγιώτη Μεγαλομονώμη, ενημερωθήκατε προσωπικά από εμένα. Ναι, ναι, εγώ σας είπα, σας είπα ότι δεν θα γίνει το συμβούλιο. Όχι. Όχι. Μπράβο. Το ακούσατε από άλλους. Ήρθα στο Δήμο και τυχαία ρώτησε το μήνυμα μου για κάποιο τελικά δεν θα γίνει. Εγώ ξεκάθαρα θέλω να είμαι εντάξει απέναντί σας. Ξεκάθαρα θέλω να είμαι εντάξει απέναντί σας. Δεν νομίζω να υπάρχει με αυτό σημείο έτσι προς το πρόσωπό μου αυτή τη στιγμή. Έτσι και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Σας ευχαριστώ και πάλι ζητάω συγγνώμη για την ταλαιπωρία που είπες.